Οι ανησυχητικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εντείνουν την αβεβαιότητα στην αγορά. Ήδη πάντως η τιμή της βενζίνης έχει πάρει ανωδική πορεία και στα νησιά έχει σπάσει το φράγμα των 2 ευρώ. Τα 2 ευρώ πλησιάζει η βενζίνη και στην Αττική, με τον προβληματισμό να είναι έντονος εν ώψη και των μετακινήσεων των Αθηναίων στην επαρχία για το Πάσχα. Όπως επισημαίνουν πάντως άνθρωποι της αγοράς, άσχετα από το γεωπολιτικό ρίσκο, αυτό έχει δρομολογηθεί μέρες πριν. Από τα μέσα Φεβρουαρίου είχαμε αυτές τις αυξήσεις με μικρές ανάπαυλες. Υπάρχει πολύ μεγάλη νευρικότητα στις αγορές λόγω του γεγονότος στη Μέση Ανατολή. Πολλά θα κριθούν από την απάντηση που θα δώσει το Ισραήλ, αν τη δώσει. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι κανένας δεν θέλει ακόμα έναν πόλεμο όταν μένονται άλλοι δύο. Και το βλέπουμε αυτό και από τις δηλώσεις από όλες τις μεγάλες δυνάμεις που προσπαθούν να κατευνάσουν την κατάσταση. Σίγουρα και εμείς αυτό θέλουμε, μία ησυχία. Οι αγορές δεν έχουν αντιδράσει ακόμα σε αυτό το γεγονός. Υπάρχει μια σταθερότητα. Όσον αφορά για τη δική μας χώρα, δεν έχουν έρθει συνέπειες αυτής της κατάστασης εδώ. Το ότι έχουμε αυξήσεις δεν είναι σήμερα. Έχουμε όλο το τελευταίο σχεδόν μήνα και αυτό γιατί το Brent είναι περίπου στα 90 δολάρια. Μένουμε να δούμε τις εξελίξεις αυτής της κατάστασης. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν κάποιες συνέπειες. Ας ελπίσουμε ότι θα λάβουμε και εμείς τα δικά μας μέτρα σαν χώρα ώστε να προστατευτούν οι άνθρωποι, γιατί το ενεργειακό κόστος είναι ήδη πάρα πολύ ψηλό και αν αυξηθεί κι άλλο, οι πληθωριστικές τάσεις που ήδη και αυτές, ειδικά στα τρόφιμα, είναι υψηλές, θα εκτοξευτούν. Οπότε πρέπει να έχουμε plan B σαν χώρα για μέτρα συγκράτησης σε οποιοδήποτε γεγονός μπορεί να μας συμβεί. Τα τελευταία πάντως δραματικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή κινητοποιούν και την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και συνολικά το Οικονομικό Επιτελείο. Ο Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης από τη Δευτέρα ήδη στην καθιερωμένη εβδομαδιαία σύσκεψη με τους υφυπουργούς και γενικούς γραμματείς επιχείρησε μια πρώτη επισκόπηση της κατάστασης όπως έχει διαμορφωθεί μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Επί της ουσίας δύο είναι τα μέτωπα στα οποία αναμένεται το Οικονομικό Επιτελείο όλο αυτό το διάστημα να εστιάσει σε πρώτη φάση την προσοχή του, τα καύσιμα και ο πληθωρισμός. Το πετρέλαιο Brent πάντως έκλεισε την περασμένη Παρασκευή στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην εγχώρια αγορά καυσίμων, ανεξάρτητα από τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου στη Μέση Ανατολή, οι τιμές της βενζίνης ακολουθούν ένα ανωδικό σερί.